τώρα σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να είχες βοηθήσει ώστε να μην συμβεί το κακό. Ναι. Ναι. Το σκέφτεσαι γι' αυτό. Βέβαια. Πάντα. Πάντα, πάντα. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Πάντα. Ξέρεις όμως ότι το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. Ναι, το ξέρω και αυτό. Επομένως, τι κάνω. Γιατί σου είπα ότι μερικές φορές σε τέτοιες καταστάσεις το παρελθόν είναι σκότωμα, είναι θάνατος. Λέω ότι έγινε, έγινε. Τώρα θα κάνω τα πάντα για να ανατρέψω αυτό που έγινε στο παρελθόν. Και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Δεν κρατάω ούτε κακία, ούτε τον συγχωρώ, δεν τον συγχωρώ. Αυτά δεν ισχύουν για μένα. Προσεύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι. Η συγχώρεση είναι πολύ μεγάλο πράγμα για να πας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Και ειδικά στην περίπτωση της Άσπας. Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ πιστεύω ότι η Άσπα έχει συγχωρήσει γι' αυτό και προχωράει. Το ίδιο και εγώ λοιπόν, συγχωρώ. Ήταν άρρωστος, το έκανε, τελείωσε. Από εδώ και πέρα κοιτάω τι θα κάνω για να ανατρέψω όλο αυτό που συνέβη και να μην πετύχουμε όλο αυτό που ήθελε να πετύχει εκείνος. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 4. 12 Αυγούστου του 13. 12 Αυγούστου του 13. Και 12 Αυγούστου του 17, 4 χρόνια. 4 χρόνια. Σε αυτό τον καναπέ θέλω να μου πεις πόσα σκέφτεσαι 4 χρόνια μετά. Να είμαστε έτσι πάλι όπως ήμασταν κάποτε. Τη σκηνή, την καλή στιγμή μπορείς να μου τη βγάλεις από τον ντουλάπι? Ναι. Πώς θα σας ήθελες σε αυτό το καναπέ? Πολύ πιο όρημη πια η Άσπα. Να κάθεται εδώ, εγώ εκεί και να μου λέει όλα αυτά που ένιωθε και έζησε αυτά τα 4 χρόνια που δεν μπορούσε να τα πει. Ναι. Γιατί έχει δει και έχει νιώσει πολλά πράγματα. Και έχει αγαπήσει πολλούς ανθρώπους που περάσανε. Και το ξέρεις εσύ πολύ καλά αυτό, γιατί είσαι ένας από αυτούς. Και είναι αλήθεια αυτό που λένε, ότι οι περαστικοί στις ζωές των άλλων βλέπουμε κάποια κομμάτια. Έτσι. Όχι την αλήθεια. Και εσύ αυτή τη στιγμή περιέγραψες μια αλήθεια. Έχουμε να ακούσουμε πολλές αλήθειες, Ζήνα, από την Ασπασία. Ναι. Πολλές αλήθειες. Άλλους θα τους καθυλώσουν, άλλους θα τους χαροποιήσει το γεγονός. Σίγουρα όμως θα σοκάρει. Οι αλήθειες της θα σοκάρουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα μιλάει με σιωπές. Έτσι. Επειδή έφτασε η ώρα και πρέπει σιγά σιγά και να την ξυπνήσεις και να πάμε στο φυσικό θεραπευτή, ας αφήσουμε τα πολλά λόγια. Εγώ θα κάτσω έξω να σε περιμένω.